9-5 μπροστά η μαύρη ομάδα εδώ σε αυτή την καινούργια τοποθεσία για το σημερινό αγώνισμα. Ο Κυριάκος τώρα για την άσπρη ομάδα, απέναντι στο Σπύρο για την μαύρη ομάδα. Έτοιμοι! Φεύγουν οι δύο παίκτες, θα πέσουν μέσα στο νερό. Πάμε! Ο Σπύρος θα φύγει πρώτος από το νερό. Ο Κυριάκος ακολουθεί. Ο Σπύρος που δήλωσε πριν το ξεκίνημα του αγώνα ότι έχει επιστρέψει στο 80% μετά τον μεγάλο τραυματισμό. Συμπληρώνοντας όμως ότι το πιο πιθανό είναι να μην βελτιωθεί κι άλλο η κατάστασή του, γιατί χρειάζεται αποθεραπεία, πιστεύει ο ίδιος μετά τον τραυματισμό του, αλλά και το 80% όπως είπε ο ίδιος είναι υπεραρκετό. Η αλήθεια είναι ότι μετά την επιστροφή του στους τύπους μάχης τα πηγαίνει αρκετά καλά ο Σπύρος. Αρκετά καλά τα πηγαίνει τώρα τελευταία και ο Κυριάκος. Ο οποίος τώρα ρίχνει 4 μπάλες. 3 έχει ρίξει ο Σπύρος. Ο Κυριάκος θα στοχίσει. Ο Σπύρος θέλει 2 μπάλες για τη νίκη. Ο Κυριάκος παίρνει 2 μονοβολές στο χέρι του. Θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος. Θα έπρεπε να βγει μπροστά να πάρει και άλλες. Ρίχνει μια μπάλα. Μία ρίχνει και ο Σπύρος. Μία μπάλα για τους δύο παίκτες. Ποιος θα τη ρίξει πρώτος? Ο Σπύρος τη ρίχνει πρώτος και δίνει τη νίκη στην ομάδα του, στη μαύρη ομάδα που παίρνει το πρώτο αγώνισμα της ασυλίας. Την τελευταία ασυλία που θα πάρει κάποια ομάδα πριν την ένωση των δύο ομάδων. Πάμε, πάμε.